πιέζεται, γύρισε πίσω στον Εράσο και ο Γαβρίλ εντός περιοχής κάνει το σούτο, Σισκόφσκι το βγάζει. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, φάουλ για την Δόξα. Και συστάσεις ο διαιτητής. Φάουλ εκτελέστηκε στην περιοχή του Ακρίτα, ένα shoot out. Γύρισε στον Εράσο, η σέντρα στην περιοχή για τον Λόπες. Το γύρισμα, το πλασέ έξω. Κάνει κακή επιλογή, ήταν μόνος, ανενόχλητος από πλεονεκτική θέση. Το corner εκτελείται. Ένα shoot που γίνεται από τον Ασαμόα. Γίνεται λάθος από τον Τρούγης, ο Ακρίτας επιμένει, ο Ζουνίνιο το shoot out. Και το shoot του Ζουνίνιο, αυτό ήταν. Σημεία κειμένη κάτω, Ασάντε κρατά την μπάλα. Σέντρα στην περιοχή και Φαγιάκη στα δίχτυα, 0-1 η Δόξα με τον Νικολά Τρούγιτς στο 16, γκολ ξανά στην Πάφο για τον επιθετικό της Δόξας που παίρνει προβάδισμα με την κεφαλιά του Τρούγιτς. Πολύ σημαντικό γκολ για την Δόξα σε ένα σημείο που ο Ακρίτας έδειχνε να έχει περισσότερες επιθετικές προσπάθειες. Ναύφησε στον Μπένι νομίζω, ο οποίος έκανε την σέντρα. Ο Τρούγιτς με το κεφάλι τη στέλνει στα δίχτυα. Πολύ ωραίο γκολ. Πάτησε δυνατά ο Τρούγιτς, νίκησε τον προσωπικό του αντίπαλο, νίκησε και τον Πετρέου. 0-1. Ανεβαίνει ο Γαβρίλ, κάνει κίνηση και ο Τόρες. Ο Γαβρίλ βρήκε. Τους έκανε την σέντρα για τον Τόρες που γυρίζει το σώμα του, κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Ο Ακρίτας αντιδρά στο 20 και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με τον Μαρσέλο Τόρες. 4 λεπτά κράτησε το προβάδισμα της Δόξας. Δείτε εδώ τον Γαβρίλ για τον Τόρες. Γύρισε το σώμα του, έκανε το σουτ. Κάπου κόντραρε στον Καραμανόλη, πήγε και στον Σισκόφσκι και πήγε στα δίχτυα. Ο Ακρίτας ισοφαρίζει νωρίς το παιχνίδι εδώ στο Στέκιος Κυριακίδης. Αυτό που λέγαμε, Χαράλαμπε, για γκολ, λίγο μετά την συζήτησή μας είχαμε δύο. Ο Μπένι εκτελεί, η κεφαγιά του Κοβάσεβης την μπάλα μένει στην περιοχή, σουτ στο δοκάρι. Διαμαρτυρίες ότι η μπάλα πέρασε, το παιχνίδι συνεχίζεται. Κεφαγιά του Κοβάσεβιτς σταμάτησε στον Σαραβάνια. Ο Ασάντε έκανε το σούτ. Μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Κοβάσεβιτς εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Για τον Κοβάσεβιτς. Ωραία, άλλαξα με τον Τρούγιτς. Ο Κοβάσεβιτς για Σαντίκ. Πρέπει να έχουμε αυτόν γκολ. 1-2 η Δόξα. Ο Καραγιάννης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Περτρέου. Τον σήκωσε ο Γαβρίλ. Η Δόξα αναπτύχθηκε ωραία. Ήταν ωραίο και το γύρισμα του Κοβάσεβιτς. Εκεί που ο Καραγιάννης στο 30 πετυχαίνει το αυτόν γκολ. Και η Δόξα είναι και πάλι μπροστά στο σκορ. Εδώ η συνεργασία του Τρούγιτς με τον Κοβάσεβιτς. Αυτός προσπάθησε να βρει Σαντίκ. Και ο Καραγιάννης στην προσπάθεια του να διώξει με το δεξί μπάλα χτύπησε στο αριστερό και πήγε στα δίχτυα. Εδώ η φάση. Άτυχος ο Καραγιάννης. Ερχόταν και από πίσω ο Σαντίκ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Περτρέου. Αναμονή για τον έλεγχο της φάσης του δεύτερου γκολ της Δόξας και μετρά κανονικά. Στέλνει την μπάλα στην περιοχή, την μπάλα μένει εκεί, ένα σουτ, τρομερή απόκρουση από τον Σισκόφσκι. Τι βγάζει ο Σισκόφσκι στο 30. Δείτε εδώ από την εκτέλεση κόρνερ του Ζουνίνιο, η οποία ήταν εξαιρετική, μπάλα έμεινε εκεί και ο Γαβρίλ στόπαρε και έκανε ένα σουτ το οποίο έβγαλε εντυπωσιακά ο Σισκόφσκι. Ο Στυλιανού ένα γέμισμα για τον Κοβάσεβιτς που έμεινε ψηλά από δεξιά, μπήκε στην περιοχή,
Έκανε ένα γύρισμα. Υπάρχει πέναλτι. Δύο γκολ. Ο Σέχιτς είναι στο χέρι. Βρίσκει μπάλα. Σαντί και εκτελεί και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για την Δόξα. Πανηγυρισμοί από Περτρέου του Ακρίτα. Δείτε εδώ με δύναμη εκτέλεσε ο Σαντίκ και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Λόπες γυρίζει ωραία το κορμί του, ψάχνει χώρο για σούτ, βρήκε Καραγιάννη. Ωραία αυτό συγκλίνει, κάνει με το δεξί ένα σούτ. Λόπες για Σέχιτς. Το γύρισμα στον Λόπες που κάνει ένα σούτ, ένα δεύτερο από τον Τόρες δεν πέρασε. Ένα τρίτο έξω από τον Γαβριήλ. Σαντίκ. Κράτησε την μπάλα ο Τρούγιτς, ένα σούτ έξω από την πάσα του Σαντίκ. Μπαίνει στην περιοχή, στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Δημοσθένους, ωραία για τον Λόπες. Ανεβαίνει ο Δημοσθένους για το overlap, σε αυτόν η μπάλα. Το γύρισμα, η απόκρουση του Σισκόφσκι από το πλασέ του Τόρες. Τον Τόρες και πάλι σε ετοιμότητα ο Νταμιάν Σισκόφσκι για την Δόξα. Ανεβαίνει ο Κοβάσεβιτς, ο Τρούγιτς κρατά την μπάλα και συγκλίνει. Και κάνει και ένα σούτ ο Περτρέου. Την σέντρα άφησε στον Αραούχο που κάνει ένα σούτ σε ετοιμότητα Σισκόφσκι. Η εκτέλεση του Αραούχο, η απόκρουση από τον Σισκόφσκι και πάλι. Η σέντρα του Σέχιτς. Κεφαγιά προς τα πίσω, ο Ακρίτας επιμένει ένα σούτ αστοχό.